Καλημέρα από το Άστρο Σκηνουρία News. Κοντά μας έχουμε τον νεοεκλεγέντα πρόεδρο του ΔΣ στη Βόρεια Σκηνουρία, τον κύριο Δημήτριο Κατσή. Κύριε Κατσή, σας συγχαίρω για τη νέα σας θέση. Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν από την προηγούμενη θέση που κατήχατε, εάν είστε ευχαριστημένος και αν ήταν η δική σας απόφαση να στο νέο αυτό ποστό. Καλημέρα και από μένα. Χρόνια πολλά σε όλους και ιδιαίτερα σε εσάς, με υγεία. Θέλω να πω ότι ευχαριστώ τον Δήμαρχό μας, τον Γιώργο τον Καμπύλη, για τη θεσμική μου αναβάθμιση, προτείνοντάς με ως πρόεδρο του Δημοτικού μας Συμβουλίου για τα 2 επόμενα έτη. Θεωρώ ότι η απόφαση προήλθε ύστερα και από τη θητεία μου ως Αντιδήμαρχος Καθημερινότητας και Πολιτικής Προστασίας και γι' αυτό τον λόγο πραγματικά τον ευχαριστώ. Όπως επίσης ευχαριστώ και όλους τους συναδέλφους Δημοτικού Συμβούλους, οι οποίοι με μεγάλη πλειοψηφία με εξέλεξαν. Και οι ψήφοι προήλθαν και από τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης. Αυτό για μένα είναι ένα μήνυμα. Ένα μήνυμα αισιοδοξίας ότι κάτι καλό μπορεί να γίνει στον τόπο μας. Κάτι καινούριο, το οποίο θα ξεκινήσει από το Δημοτικό μας Συμβούλιο. Από τις συνεδριάσεις τις οποίες θα κάνουμε. Ας ελπίσουμε ότι θα είναι οι περισσότερες διαζώσεις, γιατί με το γνωστό πρόβλημα της πανδημίας του κορονοϊού, οι περισσότερες τα 2 χρόνια που πέρασαν έγιναν με τηλεδιασκέψεις. Αυτό που εγώ έχω να πω και θα το θέσω ως μεγάλο μου στίχημα, είναι να μπορέσει το Δημοτικό μας Συμβούλιο να αλλάξει, να είναι μια διαφορετική θητεία. Να είναι μια θητεία η οποία θα φέρει την αλλαγή και την υπέρβαση που μπορούμε να κάνουμε πρώτα εμείς οι ίδιοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι. Εγώ δεν λέω ότι προερχόμαστε από διαφορετικές παρατάξεις, με διαφορετική ιδεολογία, με διαφορετικά πιστεύω. Παρ' όλα αυτά, τα προβλήματα είναι τα ίδια. Αυτοί που μας ψήφισαν διαφορετικές παρατάξεις από διαφορετικές κοινότητες, παρ' όλα αυτά τα προβλήματά τους είναι τα ίδια. Θεωρώντας λοιπόν και ξέροντας ότι όλοι οι συντιμότες μας έχουν κουραστεί από την οικονομική κρίση, από τα 3 μνημόνια, έχουν κουραστεί από τον κορονοϊό. Νομίζω ότι η εκλογή του νέου Προεδρίου και όπως ακριβώς εγώ σκέφτομαι να το χειριστώ, θα είναι η απαρχή μιας διαφορετικής θητείας και για την Δημοτική Αρχή, αλλά και για μένα προσωπικά στο νέο μου αυτό πόστο. Είναι ένα πόστο το οποίο το γνωρίζω, γιατί έχω ξαναδιατελέσει πρόεδρος για 2 χρόνια στην προηγούμενη δημοτική θητεία μου και γι' αυτό λοιπόν εγώ αισθάνομαι σίγουρος. Τα παιδιά τα οποία είναι δίπλα μου που τα εξέλεξαν πάλι με μεγάλη πλειοψηφία οι συνάδελφοι, ο κύριος Γρηγόρης ο Πενέσης και ο Πετράκης ο Βασίλης, πιστεύω ότι θα με βοηθήσουν για να κάνω πραγματικότητα τις όποιες μου σκέψεις. Είστε ευχαριστημένος με το έργο που αφήνετε σαν αντιδήμαρχος στον τομέα της καθαριότητας? Εγώ προσωπικά είμαι πολύ ευχαριστημένος. Είπα μία λέξη στον Δήμαρχο όταν με πρότεινε. Του είπα ότι στράγγιξε η ψυχή μου 2 χρόνια. Για να μπορέσουμε να το γυρίσουμε το Δήμο μας και να το φέρουμε να κάνουμε ένα Δήμο που ο οποίος θα είναι αντάξιος για μας, για τα παιδιά μας, για τις επιχειρήσεις μας, για τους τουρίστες, για όλους αυτούς. Θεωρώ ότι το κατάφερα. Και γι' αυτό άλλωστε είμαι και προτινόμενος και αυτή τη στιγμή με ψήφισαν με μεγάλη πλειοψηφία όλες τις παρατάξεις. Θέλω να πω και στους επόμενους που ανέλαβα να συνεχίσουν το έργο με τα όποια προβλήματα, με τα όποια λάθη, γιατί πραγματικά ο τόπος μας το αξίζει και το έχει μεγάλη ανάγκη. Θα είναι μια ευκαιρία τα επόμενα χρόνια που έρχονται να ο τόπος μας να δει μια μεγάλη μια ανάταση. Να σας ευχαριστήσω. Καλή θητεία να έχετε. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είμαστε καλά.